Πάει και κουμπίτσα μου. Τώρα κατέβουμε λόγια. Για γύρω το. Σοκολάτα με τα Λίδλ. Εγώ δεν πρόκειται να το πιω αυτό το πράγμα, να το ξεχάσει. Γιατί είναι αυτό. Ελπίζουμε όλοι καλά. Τι κάνετε? Πώς? Σήμερα λοιπόν, όπως έτυχε από κάτω στον τίτλο, θα έχουμε χριστουγεννιάτικα γλυκά Part 2 για το 2020. Σήμερα θα δοκιμάζουμε χριστουγεννιάτικα γλυκά, δηλαδή από τα Lidl, τα οποία θέλουμε να τα δοκιμάσουμε όλα. Είμαστε περίεργοι. Οπότε πήραμε κάποια διαφορετικά γλυκά από το τελευταίο βιντεάκι εδώ πέρα. Αν θέλει, θα πας να δεις και το Part 1 για να δεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα Lidl. Σήμερα έχουμε τελείως διαφορετικά, μα τελείως διαφορετικά γλυκά. Θα δοκιμάζουμε. Νομίζω όμως πως θα ανοίξει. Γενικότερα τα Lidl ανανεώσαν λίγο τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, οπότε σκεφτήκαμε και εμείς να πάρουμε διαφορετικά από τα προηγούμενα. Εννοείται πως αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια, μην ξεχάσεις να πατήσεις από κάτω το subscribe, να γίνεις μέλος αυτού του καναλιού που κάνουμε τέτοια θαυμαστικά βίντεο. Όπως επίσης και το κουδουνάκι να ενημερώνεις κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούργιο βίντεο. Έρχονται και Χριστούγεννα. Με το ίδιο username μπορείς να μας βρεις ακριβώς και στο TikTok. Αυτά! Όχι εδώ. Τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελες να πεις τι ωραία τσάντα είσαι από εκεί και να ξεκινήσουμε με ένα γλυκάκι ή ένα αλμυράκι. Δεν ξέρω τι έχουμε με τις τσάντες. Κυρίως γλυκά νομίζω. Μόνο γλυκά έχουμε. Oh boy! Πολλά πράγματα. Θες να ξεκινήσουμε. Βάλε το χέρι σου μέσα και πιάσε την τύχη. Είπαμε. Η σακούλα το Άι-Βασίλη, τη χέρι. Ας πούμε ότι συνεργάζονται. Δεν κάνεις χειρουργείο, απλά πιάνεις μέσα ένα γλυκό και το βγάζεις. Αχα. Α, αυτό είναι ανοιχτό. Θα σας πω γιατί. Και το ζευγαράκι του. Αυτό. Νομίζω τα παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο που ήταν και ένα ζευγάρι αντίστοιχα. Για να μην γνωρίζει κανένα. Αυτά εδώ πέρα είναι σοκολάτες, δηλαδή σοκολάτα ρόφημα προφανώς. Το βλέπετε είναι σοκολατένιο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι σε ρόφημα. Αυτό που κάνεις δηλαδή είναι να πάρεις λίγο γάλα και να το ανακατέψεις μέσα με αυτό το ξυλάκι, να το βουτήξεις δηλαδή και να το ανακατέψεις και αυτό θα το μετατρέψεις σε σοκολάτα. Τώρα τι σοκολάτα θα είναι αυτή δεν ξέρουμε. Ας πούμε εδώ πέρα ένα κλιπ όμως που φτιάξαμε αυτά τα δύο, τη λευκή δηλαδή σοκολάτα και τη σκούρη σοκολάτα, τα δείχνουμε καλά, ναι. Αυτό είναι στη γεύση σοκολάτα καραμέλα και αυτό είναι λευκή κλασική σοκολάτα. Για να δούμε λοιπόν πώς μας βγήκε. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κουζίνα, σχολίαστος ο χαμός. Βλέπετε τώρα το γλυκό της σοκολάτας, οπότε έχει και μία προετοιμασία και θέλουμε να τη δείξουμε αυτή την προετοιμασία που έχει. Φανταστώ δεν έφερες τη σοκολάτα, ε! Ουπς, πάω να φέρω τη σοκολάτα, δύο λεπτά, εσύ εξήγησε στα παιδιά τι χρειάζεται να κάνουμε. Μέχρι ο Αλέξης να φέρει την σοκολάτα. Εδώ πέρα είναι ο κινητό ανοιχτό γιατί κάνουμε TikTok. Χρειάζεται 200 ml γάλα, να είναι ζεστό το γάλα, τίποτα άλλο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Υποτίθεται ότι θα κάνεις instant chocolate πολύ γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι από τα χριστουγεννιάτικα, από τα Deluxe που φέρνουν μόνο τα Χριστούγεννα. Οπότε θέλουμε να δούμε και τη hot chocolate Χριστουγέννων που έχουν τα Lidl. Τι θες να κάνουμε, να κάνουμε και τις δύο. Εννοείται, να δοκιμάσουμε και τις δύο. Ωραία. Οπότε βάζουμε 200 ml γάλα. Και για να είμαστε και τελείως ακριβείς, πάρουμε αυτό. Να βάλουμε ακριβώς 200 ml. Άσε το, φέρνω πότε πρέπει να ρίξω. Τι έγινε εδώ. Δεν ξέρω, ήταν ανοιχτή. Τι φάση. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Low battery. Αυτό δεν σε θέλει ζωή. Δεν έχω άλλη ζυγαριά. Θα το κάνουμε αλλιώς. Θα το βάλουμε σε μία κούπα περίπου. Θα το βάλουμε σε αυτή τη μικρή την κούπα, το ένα, γιατί είναι πιο λίγα ml. Και θα το βάλουμε και σε μία κανονική, σε εισαγωγικά κούπα, την άλλη. Να τη βάλουμε σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη. Ωραία, οπότε θα τις δοκιμάσουμε έτσι. Θα γεμίσω ακριβώς τις κούπες και θα τις βάλω να ζεσταθεί το γάλα για να τα κάνω όλα αυτά. Λέει αρχικά από πίσω ότι ζεστάνετε 200 ml γάλα και βάλετε ένα ξυλάκι απλά μέσα στο γάλα. Let's see λοιπόν. Και εδώ πέρα ζεσταίνεται σιγά σιγά το γαλατάκι μας. Νομίζω χρειαζόμαστε ένα κουτάλι. Τα έχω χάσει. Θα σας πω τι έγινε ακριβώς τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έριξα το γάλα. Κλασικά πράγματα. Ωραία. Εκείνη την ώρα, όπως σας είπαμε, τραβούσαμε TikTok. Κάναμε αυτό το challenge εδώ από αυτές τις κοπέλες. Όπου λέει ότι χτύπα τα χέρια σου, ρε παιδί μου, κλαπ κλαπ. Την ώρα που μπαίνει η μουσική, δηλαδή. Αυτό. Και κοιτάξτε απλά τι έγινε σε εμάς. Αν και καλό να πάτε να το δείτε στο TikTok. Αλλά. Χωρίς ήχο, κοιτάξτε τι πάθαμε.
να δείξω λίγο το χαμό ωστόσο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Έτσι, αυτό καίει εκεί. Εντάξει, το κλείσω. Νόχο. Παιδιά, έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή η φωνή μου. Τσίριζα. Δεν περίμενα να γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν περίμενα. Γιατί είχαμε κατεβάσει τον ήχο. Επίσης πήγα 20.000 followers στο TikTok! Είναι τελείως στοιχείο. Δηλαδή, απλά έκανα έτσι κλαπ κλαπ γιατί έχω να τα μαζέψω όλα αυτά. Και ναι, κλαπ κλαπ. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε την πρώτη σοκολάτα. Πάει και η κουπίτσα μου. Επειδή είναι η δεύτερη γεύση καραμέλα. Τι κάνω, αυτό το γάλα το ζέστανα για την άλλη κούπα. Έτσι μοιάζουν αυτά. Λοιπόν, για να δεν μου άρεσε η μυρωδιά, για. Καραμέλα μυρίζει πολύ έντονα. Ας αγνοήσουμε λίγο το χαμό. Πάμε να δούμε πως θα γίνει. Ναι. Θα γίνει. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να είναι εδώ μέσα. Πιστεύω θα λιώσει από μόνο του. Και κάποιος έτσι χάθηκε. Τι αυτά ήταν. Τώρα κατέβουμε λόγια. Για γυρετό. Και πόση ώρα θα κάνει, συγγνώμη αυτό για να γίνει. Σοκολατίζει καθόλου. No. Απλά ζεστάνετε λέει το γάλα, βάλετε ένα ξυλάκι λέει στο γάλα και αυτό, απολαύστε σοκολάτα σας. Σοκολάτα με τα Lidl. Δεν ξέρω τι φάση. Είναι με κομματάκι σοκολάτας μέσα. Θα το βάλουμε στο μπρίκι το επόμενο. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη, τη λευκή. Εγώ δεν πρόκειται να το πιω αυτό το πράγμα, να το ξεχάσεις. Είναι δύσκολο, Ρένι, δεν πρόκειται να το πιω αυτό το πράγμα, το ξέρεις. Ουφ! Τώρα μυρίζει κάτι ανάμεσα σε... Σαν mac and cheese μυρίζει. Κοίτα μην ξαναπεταχτεί. Αυτό ζωντανεύει εκεί πίσω από βοήθεια. Θυμάσαι μια φορά που με πατάς. Ω! Κλουτσάι! Τσεμπόι! Εγώ δεν μπορείς να πιω αυτό. Μήπως χρειάζεται πιο λίγο γαλά. I don't know. Εγώ λέω να βάλω μέσα αυτό κατευθείαν έτσι. Πιο λίγο γάλα μήπως χρειάζεται, παιδιά. Ελληνικό. Έτσι γίνεται μάλλον. Αφού δεν γράφουν αυτό το πράγμα. Τι περίμενες, θα πούνε όλα. Ας ανακαλύψεις και τίποτα. Ζεστάνετε 200 ml γάλα. Βάλετε ένα ξυλάκι στο γάλα και απολαύστε το ζεστό. Έλα. Θα μου κάψει χαμαλή. Ακόμα δεν μυρίζει πολύ γάλα αυτή τη φορά, αλλά μυρίζει πολύ περίεργα. Σαν τυριά μυρίζει πολλά, ανακατεμένα αυτά τεσσάρων τυριών και τέτοια μυρίζει εμένα. Παιδιά, αυτό γιατί κλωτσάει. Μπορείτε να μου πείτε γιατί κλωτσάει το μπρίκι. Γιατί μου συμβαίνει αυτό. Τελείωσε αυτό σχεδόν. Έχει μείνει μια σταλίτσα. Για να δούμε. Την ίδια ώρα θα τελειώσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα τη σοκολάτα. Αυτή εδώ πέρα είναι σοκολάτα καραμέλα. Φαίνεται κιόλα ξεκάθαρα. Και αυτή είναι λευκή. Έχει κυτρινίσει λίγο. Θυμίζει σαν κρέμα και είναι εκεί που τρώνε τα μωρά. Ισχύει αυτό που λένε σοκολάτα από τα Lidl και με έκαψε. Λοιπόν, την έχουμε εδώ μπροστά μα. Ποια θα θες να πάρει, πάρει. Εγώ εκείνη θέλω. Το έχουμε βάλει και σε χριστουγεννιάτικη κούπα. Η δική μου μυρίζει σαν ροκφόρ. Αχ, δεν θα να δοκιμάσω. Δεν ξέρω τι μυρίζει. Εγώ δεν δοκίμασα. Σα και τι καραμέλε βουτύρου. Έχει γεύση λίγο καμένη καραμέλα. Δεν είναι άσχημο. Αλλά μυρίζει απέσια. Δεν με ξετρέλανε πολύ η λευκή, για να δω τι σκούρη τώρα θα γίνει. Πιστεύω θα σα αρέσει πιο πολύ. Αυτή θυμίζει λίγο καφέ. Δεν μου αρέσει, είναι καραμέλα που κρατεί. Αυτή είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ έτσι handy candy, όπως λέγονται αυτά. Αν σου αρέσουν δηλαδή πολύ τα ζαχαρωτά, πιστεύω θα σου αρέσει. Αυτή είναι τέλεια. Η λευκή σου άρεσε τόσο πολύ. Θυμίζει κρέμα. Δεν ξέρω. Για μωρά. Ας μην σχολιάσουμε λίγο το γεγονός. Τι είναι αυτό που έχει εδώ πάνω, το βλέπετε. Έτσι έχει, το βλέπεις. Νομίζω και εδώ πέρα το κάνει, αλλά δεν ξέρω αν είναι πέτσα ακριβώς ή απλά σηκώνεται πάνω η σοκολάτα. Είναι πέτσα, μόλις έφαγα. Λοιπόν, εγώ τη βάζω ένα 10. 10. Η λευκή, την άλλη τη βάζω 5. Ωραία, εμένα μου άρεσε γενικότερα η ιδέα, σαν ιδέα. Είναι έξυπνο, θα τα προτιμούσα σε άλλες γεύσεις και λίγο πιο νόστιμο. Θα τους βάλω ένα 7 και 8. Δηλαδή 7 η σοκολάτα και 8 η λευκή. Δεν είναι άσχημο ο βαθμός όμως. Όχι. Επίσης θα κάνω και ένα βιντεάκι τις επόμενες μέρες στο δικό μου το κανάλι. Να πάτε να το δείτε. Θα το βρείτε στην περιγραφή. Και εμείς ωστόσο πάμε στο επόμενο. Πάμε. Τι να πάρω τώρα. Νομίζω ξεχάσαμε ένα γλυκό κιόλας να φέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Πάρω αυτό. Το δοκιμάσαμε τις προάλλες. Είναι αυτά εδώ πέρα τα μπισκότα. Που τα παίρνω και όλα τα Χριστούγεννα αυτά τα μπισκότα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αυτά τα μπισκότα που δίναν τότε στις καφετέρειες. Ναι, ναι, τα θυμάμαι. Θέλω να μου δώσεις, να το βουτήξω μέσα στη σοκολάτα. Καλή επιτυχία σε αυτό. Η πέτσα κόλλησε. Είναι κανέλα με καραμέλα μαζί, δηλαδή τι άλλο θα φάω. Τόπια πρωινά. Δεν καταλαβαίνω και πολύ για παράλογο και. Είναι πολύ έντονη η γεύση της κανέλας. Λευκή και πιο πολύ γεύση, καλή ήταν η γεύση. Τώρα μου ήρθε φλασιά. Μπορεί να φταίει ότι βάλαμε πολύ γάλα σε εκείνο. Επειδή δεν είχαμε τόσο μετρητή. Μπορεί να. Είχαμε και ένα τύχημα. Οπότε. Το από αυτά. 10. 10 πάρτε τα. Θα με θυμηθείτε αν σα αρέσει η κανέλα. Και έτσι του τζίτζερ τέτοια φάση. Θα σα αρέσουν πάρα πολύ αυτά. 10 κι εγώ. Το επόμενο ποιο θε να είναι. Τι θα το δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε κάτι σε σοκολάτα ή κάτι όχι σοκολατένιο. Τι στα μάτια σου, βάλε απλά το χέρι σου μέσα και πιάσε το τύχημα. Ε, όχι, it's your turn. Α, το καλά δώσε μένα. Oh my god. Είναι αυτή εδώ πέρα η σοκολάτα, η οποία δεν ξέρω γιατί δεν κάνει focus αυτή τη στιγμή, αλλά το προσπαθεί το κακόμοιρο, το κατάφερε, μπράβο. Όπου έχει πάνω ένα τάρνδο και κάτι σπιτάκι. Αυτές είναι πάρα πολύ οικονομικές και είναι ωραίες έτσι για Χριστούγεννα να κάνεις έτσι ένα ωραίο κουτί και να βάλεις μέσα διάφορα γλυκά. Θέλουμε να δούμε όμως πώς είναι η γεύση της σοκολάτας αυτής. Αν θυμίζει λίγο ρε παιδί μου την κλασική σοκολάτα που έχουν στα Lidl ή αν είναι τελείως διαφορετική. Εγώ πιστεύω θα είναι σαν τα calendar η σοκολάτα. Έτσι μυρίζει. Λες. Βασικά όχι, μυρίζει σαν τον Άι Βασίλη. Δεν μου αρέσουν οι σοκολάτες αυτές.
Έτσι είναι ακριβώς η γεύση. Δεν άσχημα όμως, πολύ ωραία. Μένω μέσα πάρα πολύ τη σοκολάτα. Δεν μου άρεσε. Δεν είναι σκληρό, ήταν πολύ ωραίο. Είναι κάπως πικρή. Ξέρω τι λέει, λες αυτή τη γεύση που σου αφήνει μετά. Ναι, είναι σαν να έχει φάει 10.000 βασίλειδες μαζί, λες και τους έχεις συμπιέσει. Αυτό είναι που μου αρέσει εμένα σε αυτή τη σοκολάτα. Ένα μου αρέσουν πιο πολύ σοκολάτες γάλακτος προς λάκτα. Αν και έχω πολύ καιρό να φάω τέτοια σοκολάτα, μου αρέσουν πιο πολύ εκείνες που σου αφήνουν κάτι πιο γλυκό. Έχει πάρα πολλές τέτοιες, είχε και σε άλλα σχέδια. Είχε και μάγιες βασίλειδες και κάτι τέτοια περίεργα, αν τη θυμάμαι καλά. Οπότε μπορείτε να πάρετε για να την κάνετε δώρο ή και στα κάλαντα. Το επόμενο θα είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά πριν από αυτό να βάλουμε βαθμό. Ωραία. 5. Μη σου πω και 4. Εγώ θα τη βάλω καθαρό δεκάρι μας πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα και θα την ξαναπέρω σίγουρα. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα. Όπου αυτά είναι nougats. Oh my god, αυτό περίμενα πώς και πώς να τα δοκιμάσουμε. Αυτά ο Αλέξης τα διάλεξε. Γενικότερα σήμερα τα περισσότερα ο Αλέξης τα διάλεξε. Ο Αλέξης δεν είναι ποτέ φαν της σοκολάτας, δεν ξέρω γιατί, αλλά τα περισσότερα σοκολατένια είναι που τα πήρε. Αυτό είναι με γεύση nougat που περιδεύεις, πώς να το λατρέψεις αυτό. Εγώ τέτοια θυμάμαι που μας δίνανε στα κάλαντα. Φαίνεται απ' έξω πολύ, δεν λέει αστικό, αλλά μου. Τώρα από μέσα πώς θα είναι. Αυτό εδώ. Θα τους πας στη μέση, κανόνες να γίνεις χαλιά. Αν έχει κρεμόδες. Έχει μέσα. Όχι, δεν είναι σε κρεμόδες. Έτσι είναι. Αυτό είναι τέλειο. Καλό είναι. Δεν είναι άσχημο. Το περίμενα πιο νόστιμο, αλλά ναι, ωραία, και είναι. Έχει και γεύση μπουένο. Φεραίρο. Έχει κάποια γεύση έτσι λίγο. Πολύ έντονη. Ναι. Φουντούκι βασικά είναι, γι' αυτό σου φαίνεται ίδια. Πάρα πολύ καλό. Αυτό μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Νομίζω θα του βάλω ένα 9 όμως. Γιατί ήταν μισό κούρια. Wow. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι έχω φάει και καλύτερο. Αξίζει να το πάρεις το συγκεκριμένο. Αξίζει να το βάλεις σε τις πιατέλες τις όμορφες. Αν αυτό το βουτούσαμε μέσα στο γάλα, λες να έχει γεύση που έλα. Μπορείς να αφήσεις το γάλα εκεί πέρα, δεν αποτάμε ότι βρούμε μέσα. Αυτοί γι' αυτό κάνουν. Πήραν μια σοκολάτα λευκή και τη βουτήξανε. Και κάνανε σοκολάτα. Λες να μου βουτήξουμε και το νούκατ να έχει γεύση που έλα. Εγώ θα του βάλω ένα 8. Πιο πολύ γιατί νομίζω με απογοήτευσε η γεύση του. Το περίμενα πιο ενθουσιώδης έτσι από την εμφάνιση. Και επίσης γιατί σε λιγώνει. Οπότε ναι. Το επόμενο είναι αυτά εδώ πέρα τα ζελεδάκια που δεν θέλω να πω, αλλά. Εγώ τα διάλεξα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα τίποτα σοκολατένια. Πήρα αυτά γιατί ήθελα να πάμε κάτι διαφορετικό. Να μην πάμε μόνο στη σοκολάτα, γιατί τα Χριστούγεννα τρως πολύ σοκολάτα. Αυτά τώρα λέει ότι είναι Christmas mix με. Να δούμε τη γεύση. Ραπανάκι. Αλμυρό δεν είναι αυτό. Μήλο, μαύρο φρογκοστάφυλλο, καρότο. Σπιρουλίνα, μύρτιλο. Δεν ξέρω τι θα μας τύχει, αλλά για άνοιξε να δούμε. Και επίσης λέει μπορεί να περιέχει ίχνη από γάλα. Πώς γίνεται να περιέχει ίχνη από γάλα? Λογικά στο εργοστάσιο που το φτιάχνουν μπορεί από δίπλα να φτιάχνουν κάτι άλλο μεγάλο. Μύρισε. Wow. Αυτό είναι λες και μυρίζει την παιδική σου ηλικία, ξέρω εγώ ένα πράγμα. Εγώ θα πάρω ένα κεράκι πράσινο. Αυτές τις λαμπάδες τις χριστουγεννιάτικες. Εγώ πήρα τον Άι Βασίλη. Καλέ, δεν μας σχέδει αυτό. Έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εγώ έφαγα χριστουγεννιάτικο δέντρο κόκκινο. Έχει διάφορα σχέδια νομίζω, με διάφορες γεύσεις. Μπορείς να καταλάβεις αν είναι ραπανάκι ή είναι το καθένα. Όχι, όλα είναι γέννη. Εγώ έφαγα ένα πορτοκάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πω. Δεν ξέρω τι είναι τι. Αφού δεν έλεγε ότι έχει πορτοκάλι αυτό, γιατί έχει γεύση πορτοκάλι. Έπεσε από το διπλανό εργοστάσιο. That's weird. Και είμαι σίγουρη ότι το πορτοκάλι έχει γεύση πορτοκάλι. Οκ, okay, ναι, έχει όντω γεύση πορτοκάλι. Έχω να πω, το αγαπημένο μου ήταν το πράσινο και το λευκό, γιατί πάντα αυτές οι γεύσεις μου αρέσουν. Μου αρέσει έτσι, γιατί έχει γεύση πιο χλάδι, πιο μήλο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το πράσινο. Και το λευκό θυμίζει λίγο έτσι ένα να. Κάθε φορά που κάνω αυτό το βίντεο δεν πιάσα μαζί από το τηλέφωνο σταθερό, δεν ξέρω τι πάει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έφαγα, ήταν ωραίο. Τα βάζω ένα 9. Εγώ ένα 9 θα του βάλω. Έχω την κλασική γεύση χάρη που βασικά. Και εσύ τώρα παίρνει το τελευταίο σου. Αχ, έχω δύο φτάνω εδώ πέρα, τι είναι αυτό. Α, τα κινητά μαζί. Τι κάνω τα κινητά μαζί εδώ μέσα. Α, δεν είναι το τελευταίο αυτό. Έχουμε ακόμη ένα. Έχουμε άλλο ένα. The last one που είναι μυστικό. Oh my god. Ωραία, το διάλεξε αυτό. Μαντέψτε γιατί, γιατί είναι σοκολάτα και είναι σοκολάτα με φουντούκι. Το είχαμε δοκιμάσει και πέρσι αυτό, αλλά νομίζω έχει αλλάξει λίγο η συσκευασία του. Οπότε είπαμε μήπως αλλάξει και η γεύση του. Βασικά νομίζω πέρσι είχαμε δοκιμάσει με αμύγδαλο. Άστα, μάστα, μέσα εδώ. Σήμερα. Ναι, ναι, επειδή εκεί έχει ένα ανοίξτε εδώ πέρα που γράφει το. Ναι, ναι. Έλα εδώ κι εμείς. Αυτό φαίνεται ωραίο. Θυμίζω εκείνη εκεί που έτρωγα λίγο πριν γνωρίσω. Όχι, βασικά όταν είχα γνωρίσει τον Αλέξη και συζητούσαμε με τα κορίτσια για σένα. Να καλά. Είναι μισά κομματάκια. Μισμένα κομματάκια δηλαδή. Αμύγδαλο. Είναι τραγανό. Δεν είναι αμύγδαλο, αλλά ναι. Φουντούκι. Πολύ ωραίο. Έχει έντονη γεύση αμύγδαλο. Αμύγδαλο έχει. Το έχει πει τρεις φορές, ναι, το καταλάβαμε. Έχει έντονη γεύση, λοιπόν, φουντούκι. Πάρα πολύ έντονη γεύση. Και η σοκολάτα δεν είναι λίγο πικρή. Αλλά ξέρετε, επειδή έρχεται το φουντούκι και είναι πολύ έντονη η γεύση του, δεν το πολύ καταλαβαίνει. Οπότε είναι πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Το προτείνω αυτό. Επίσης προτείνω
Και αυτό με τα νούγκα. Αυτά προτείνω να δοκιμάσετε. Το βάζω 10. 10. Εγώ θα το βάλω 9. 10 θα έπαιρνε το αμύγδαλο. Μας πάει η αστυνομία. Εγώ θα το βάλω 9, 10 νομίζω θα πάρει το αμύγδαλο. Πιο πολύ ταιριά νομίζω με αμύγδαλο. Δεν έχουμε αμύγδαλο, έχουμε φουντούκια αυτή τη στιγμή. Σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε. Θα σου πω αμέσως. Μ' αρέσει. Πιστεύω όμως ότι εμένα δεν μου πικρίζει η σοκολάτα, μου πικρίζει το φουντούκι. Δεν μου πικρίζει. Δηλαδή, νομίζω η σοκολάτα είναι μια χαρά. Δεν ξέρω. Δεκτό το 9 σου. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε τώρα και το τελευταίο, γιατί το τελευταίο δεν είναι εδώ μαζί μας. Πού είναι, στο ψυγείο είναι. Και επειδή χρειάζεται ψυγείο, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Το επόμενο σας είπαμε ότι ήταν στο ψυγείο. Α, ναι. Σωστά, είσαι λίγο ψηλά σου. Είναι αυτό εδώ. Είναι από τα Deluxe πάλι. Και είναι gingerbread cheesecake. Έχετε δει και έχετε φάει ποτέ gingerbread. Το λέω σωστά. Ναι. Είναι με μπισκότα δηλαδή. Ginger, κανέλα, τέτοια φάση. Επειδή είναι μόνο τα Χριστούγεννα αυτά εδώ πέρα στα Lidl τα γλυκά, είπαμε να το δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο περιέχει και λίγο αλκοόλ από ό,τι διαβάσαμε. Δεν το γνωρίζαμε, τώρα το διαβάσαμε. Όχι, αλήθεια. Ναι, ναι. Λέει με. Wow. Lebkuchen και μουσα από φρέσκο τυρί. Είχαμε δοκιμάσει πριν 2 χρόνια. Yeah. Νομίζω, δεν θυμάμαι πώς έχει. Χριστουγεννιάτικα γλυκά, Lebkuchen και τέτοια, θυμάσαι. Δεν ξέρω αν το κάναμε σε βίντεο. Ναι. Βασικά. Και ήταν απέσια. Και μου έχει μείνει κακό. Πολύ κακή εμπειρία. Λοιπόν, ένα θα είσαι εγώ. Να μου πει. Δοκίμασε πρόταση. Σοβαρά. Έχει τυρί μέσα. Θα μου πει τι θα έχει. Το cheesecake. Ένα cheesecake. Δεν είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ έντονη γεύση το αλκοόλ. Το τυρί δεν καταλαβαίνει. Πολύ. Ξυστή. Τώρα το σκέφτομαι. Απλά είναι ιδιαίτερο. Έχει πολύ έντονη γεύση αλκοόλ. Αυτό δεν μου άρεσε. Ρούμι έχει. Έχει γεύση Kinder γαλακτοφέτα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά οκ, okay, δεν μου θυμίζει πάρα πολύ Kinder γαλακτοφέτα. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι και ο καλύτερος κριτής αυτή τη στιγμή, γιατί με τόση σοκολάτα που έχουμε φάει, έχω σκάσει. Οπότε όλα τα αποθώ. Ο οργανισμός μου έχει κλατάρει. Αν σας αρέσει η Kinder γαλακτοφέτα και θέλετε μια πιο adult έκδοση, αυτό το γλυκό είναι ίδιο με την Kinder γαλακτοφέτα. Έτσι μου θυμίζει. Η κρέμα του τυρί, αυτό, θυμίζει Kinder. Να, θυμίζει. Θυμίζει. Μάλλον να μην φάω άλλο. Σαν ιδέα ακούγεται χάλια. Lebkuchen με τυρί και σοκολάτα. Σαν γεύση τελικά ταιριάζει. Πολύ ωραίο. Μου άρεσε, το βάζω όμως ένα 8. Δεν είναι τέλειο. Η πρώτη γεύση είναι λίγο ξινή, λίγο περίεργη. Οι επόμενες είναι πολύ καλύτερες πάντως. Οπότε το βάζω ένα 8. Εγώ θα το βάλω ένα 6-7. Δεν νομίζω να το ξανά περνά και να το τρώγα έτσι. Οπότε πάμε πίσω στο βίντεο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια. Να μας αφήσετε ένα like. Να ξέρουμε ότι σας αρέσουν αυτά με τα χριστουγεννιάτικα. Και επίσης, αν θέλετε και να πάρετε 3, να κάνετε subscribe και να γράψετε σχόλιο. Θα σε ένα οποιοδήποτε σχόλιο κερδίζετε το σημερινό μπεσίτο. Το οποίο το παίρνει ποιο ή ποια. Φιλάκια πολλά, πάρα πολλά. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς το δικό σας μπεσίτο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο από κάτω και να έχετε κάνει subscribe. Και έτσι θα κάνουμε και part 3, αν τα κάνετε αυτά. Επίσης, αν μας ακολουθήσετε και στο Instagram, τότε αυξάνετε τις πιθανότητες να γίνει και ένα part 4. Και θα δοκιμάσουμε όλα τα χριστουγεννιάτικα από τα Lidl εδώ πέρα μαζί, να σας πούμε τι αξίζει να αγοράσετε και τι δεν αξίζει να αγοράσετε. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι μας. Πολλά φιλιά από εμάς και θα το πούμε στο επόμενο. Γεια σας! Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means that I'll find nothing I cannot control you.